Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι παράγοντες της αγοράς από την πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτημα που αφορά την άμεση επιστροφή χρημάτων από φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας για ποσά έως και 10.000 ευρώ. Έρχεται να τονώσει σήμερα την έλλειψη ρευστότητος. Διότι δεν μπορεί να περιμένει να πάρει από το κράτος χρήματα που σου τα χρωστάει και να έρχεται την ίδια στιγμή να σου απαιτεί φόρους και ΦΠΑ άμεσα. Δεν μπορούσαμε ούτε καν να τα συμψηφίσουμε. Αυτό δημιουργεί μια κίνηση ρευστότητα στην αγορά, ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να πληρώσει τα δικά του τα χρωστούμενα, τα δικά του τα ανοίγματα, τους εργαζομένους του, και αυτό το χρήμα θα πάει και στην αγορά, να ανέβει και το ΑΕΠ της χώρας. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι διαθέσιμη εφαρμογή για την υποβολή πιστωτικών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή φόρου. Ο μέσος όρος επιστροφής ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος για μικρά ποσά ήταν από 6 μήνες έως και 1,5 χρόνο. Για μεγαλύτερες υποθέσεις ενδιαφέροντος, δηλαδή μεγάλα ποσά επιστροφής ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος, επειδή έπρεπε να ακολουθήσει ουσιαστικά ένας ειδελεχής έλεγχος, οι υποθέσεις αυτές μπορεί να φτάνανε και μέχρι τα 2 χρόνια. Η εφαρμογή αφορά τις φορολογικές περιόδους από την 1η Μαρτίου του 2018, ενώ για τα αιτήματα μέχρι και 28 Φεβρουαρίου θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες εφορίες.